Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach, το μοναδικό podcast στο οποίο απαντάμε τις δικές σας κιθαριστικές ερωτήσεις. Αν ενδιαφέρεστε να εξελίξετε το παίξιμό σας στο maximum βαθμό, στείλτε μου ένα email στο email ioannis@ioannis.org για να σας ενημερώσω για τα πακέτα εκμάθησης κιθάρας του Elite Guitar Coaching. Πάμε λοιπόν να δούμε τη σημερινή μας ερώτηση. Δεν είναι καλύτερα να του πάρουμε μία φθηνή κιθάρα, μήπως και τύχει και τα παρατήσει? Καλώς ήρθατε λοιπόν στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach Special Parents Edition, όπου έχουμε ερωτήσεις που κάνουν οι γονείς συνήθως, των οποίων το παιδί θέλει να ασχοληθεί είτε γενικότερα με την κιθάρα, είτε επαγγελματικά με την κιθάρα. Και σήμερα λοιπόν έχουμε αυτή την ερώτηση. Ο γονιός ο οποίος ρωτάει μήπως είναι καλύτερα να του πάρουμε μια φθηνή κιθάρα, και πάλι καλά που ρωτάει κιόλας, γιατί συνήθως ακούμε θα του πάρω μια φθηνή κιθάρα γιατί δεν ξέρω μήπως θα παρατήσει το παιδί. Θα δούμε λοιπόν για ποιο λόγο αυτό δεν είναι καλή, δεν είναι έξυπνη λύση, δεν είναι σωστή λύση. Φυσικά ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που δεν το κάνουν αυτό την ιδανική επιλογή. Για πάμε να δούμε. Θα πάρουμε λοιπόν το ενδεχόμενο ότι το παιδί είναι αρχάριος και είναι να ξεκινήσει να πάρει την πρώτη του κιθάρα. Σε αυτή την περίπτωση, επουδενή δεν πρέπει κάποιος να πάει απλά σε ένα τυχαίο μουσικό μαγαζί, είτε είναι ο Νάκας είτε είναι κάποιο άλλο, και να πει ποια είναι η πιο φθηνή κιθάρα που έχετε. Είναι πάρα πολύ κακός τρόπος αυτός για δύο λόγους που θα δούμε παρακάτω. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι το παιδί για να ξεκινήσει κιθάρα θα πάει σε κάποιο δάσκαλο. Μόλις λοιπόν πάει στο δάσκαλο, θα μιλήσει ο γονιός και το παιδί με το δάσκαλο και ανάλογα με τους στόχους του παιδιού, δηλαδή ανάλογα με το είδος της μουσικής που θέλει να παίξει, ο δάσκαλος θα του συμβουλέψει τι κιθάρα να πάρει. Και μάλιστα είναι πολύ πιθανόν να τον βοηθήσει και ο ίδιος, δηλαδή να του πει να πάρει σε αυτό το όργανο ή να πάει και μαζί του. Εφόσον λοιπόν αυτό το θέμα το έχουμε ξεκαθαρίσει, πάμε στο επόμενο. Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο που μπορεί να έχει ένας αρχάριος κιθαρίστας, ένας που ξεκινάει τώρα κιθάρα, όσο αφορά την αγορά του μουσικού του οργάνου? Το χειρότερο σενάριο είναι το να αγοράσει μία καινούρια, φτηνή κιθάρα. Για δύο λόγους. Το γεγονός ότι η κιθάρα θα είναι φτηνή, φαίνεται στο γονιό ότι του δίνει ένα μαξιλαράκι ασφάλειας, ότι εντάξει δεν θα χάσουμε πολλά λεφτά, αλλά ποιοτικά θα δυσκολέψει δυσανάλογα πολύ το παιδί που θέλει να μάθει να παίζει κιθάρα, δηλαδή το όργανο δεν θα είναι καλό για εκμάθηση. Έτσι απλά. Οπότε λοιπόν θα του κάνει τη δουλειά πολύ πιο δύσκολη και όντως θα αυξήσει τις πιθανότητες να μην συνεχίσει το παιδί, γιατί δεν βγάζει καλά αποτελέσματα στο παίξιμό του λόγω της κιθάρας που του πήραν οι γονείς σε περίπτωση που τα παράταγε. Ακούγεται σχεδόν οξύμορο, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Δηλαδή ο γονιός παίρνει φθηνή κιθάρα, μπας και τα παρατήσει το παιδί, και το παιδί τίνει στο να τα παρατήσει επειδή η κιθάρα του είναι τόσο φθηνή που δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να τον βοηθήσει στο παίξιμό του. Αυτός είναι ο ένας λόγος λοιπόν για τον οποίο δεν θέλουμε φθηνή καινούργια κιθάρα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι μία φθηνή κιθάρα όταν την αγοράσεις πρακτικά την παντρεύεσαι. Δηλαδή αγοράζεις μία κιθάρα με 200 ευρώ και ή 150 ευρώ και μετά όταν θες να την πουλήσεις δεν την αγοράζει κανένα. Γιατί οι άνθρωποι που ξέρουν δεν αγοράζουν ποτέ τέτοιας ποιότητας όργανα, και αυτοί που δεν ξέρουν ούτε καν ότι πουλιέται αυτή η κιθάρα, δεν θα μπορούσαν να τη βρουν πουθενά και θα προτιμήσουν να κάνουν αυτό που κάνατε κι εσείς στην αρχή, να πάνε από τον Νάκα ή από οποιοδήποτε μουσικό κατάστημα ένα φτηνό καινούριο όργανο, γιατί πιστεύουν ότι οτιδήποτε μεταχειρισμένο θα είναι χαλασμένο ή σπασμένο ή κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο προτείνω εγώ σαν ιδανικό σενάριο είναι το να αγοράσει μια καλύτερης ποιότητας μεταχειρισμένη κιθάρα. Δηλαδή, αν αντί για 200-250 ευρώ για το όργανο δοθούν ας πούμε 350 και δοθούν για ένα μεταχειρισμένο όργανο, πραγματικά μπορεί να πάρει κάποιο όργανο το οποίο θα κάνει καινούριο περίπου στα 700, απλά μεταχειρισμένο θα το πάρει στα 350.
Αυτό δίνει δύο μεγάλα πλεονεκτήματα. Νούμερο ένα, έχει ένα πολύ καλύτερο όργανο το παιδί για να μελετάει και να παίζει και πολύ λιγότερες πιθανότητες να απογοητευτεί λόγω του οργάνου. Το δεύτερο και πιο σημαντικό ίσως για το γονιό είναι ότι όσο αφορά την αξία του οργάνου, μετά θα είναι πολύ πιο εύκολο το όργανο αυτό να πουληθεί και μάλιστα να πουληθεί σε πολύ κοντινή αξία με αυτή στην οποία αγοράστηκε. Δηλαδή, μια κιθάρα που καινούργια κάνει 700 ευρώ, την είχατε αγοράσει για το παιδί σας τα 350 και για οποιοδήποτε λόγο αποφασίζει να πουληθεί ξανά, θα πουληθεί πάλι στα 350, άντε στα 300. Άρα δεν υπάρχει μεγάλη χασούρα χρημάτων. Σε αντίθεση με αυτό, μια κιθάρα που αγοράστηκε στα 200 ευρώ μπορεί να μην πουληθεί ποτέ, οπότε τα χρήματα χάθηκαν εντός εισαγωγικών τελείως, γιατί δεν υπάρχει με κανένα τρόπο κινητικότητα να μεταφραστούν από όργανο ξανά σε μετρητά. Οπότε λοιπόν, αγοράζοντας μια πολύ φτηνή καινούργια κιθάρα, αν το παιδί τελικά τα παρατήσει, καταλήγουμε απλά να την έχουμε στην αποθήκη ή στο εξωτερικό ή στην καλύτερη να είναι κρεμασμένη πάνω από το τζάκι για να ομορφαίνει το σπίτι. Επουδενή όμως δεν είναι αυτή η ιδανική επιλογή. Θα επαναλάβω ότι κατά την άποψή μου η ιδανική επιλογή είναι να αγοραστεί μία μεταχειρισμένη κιθάρα με την συμβουλή και συμβολή του καθηγητή του παιδιού, δηλαδή την κατεύθυνσή του, η οποία θα μπορέσει να συντροφεύσει το παλικάρι για όσο καιρό θέλει να συνεχίσει να παίζει με αυτό το όργανο μέχρι να κάνει upgrade σε κάτι ακόμα παραπάνω. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να βοήθησα. Μην ξεχάσετε, μπορείτε να γράψετε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ερώτηση θέλετε να απαντήσουμε στο Ask the Guitar Coach εδώ κάτω από το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά!